που γίνονται για να προχωράμε μπροστά και να μην πηγαίνουμε πίσω. Θέλω τρία λεπτά, το απαντήσω όλο το θέμα. Να ακούσουμε πρώτα, να δώσουμε το λόγο. Πέτρο, λόγο σε σένα. Και ενημέρωσε και τον κύριο Νικολαίδη ότι μας ακούει, είναι εδώ στο στούντιο και ο κύριος Αυγουστίνος. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια έκδηλη ή αυθόρμητη, αν θέλετε, εκδήλωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των ξενώνων. Ακούστηκαν φωνές παράπονα και έβολες κατά της πολιτείας για την κατάσταση που επικρατεί, αλλά θα και επικρατεί στις επόμενες μέρες, δηλαδή με το κλείσιμο των ξενώνων. Κύριε Νικολαίδη, είσαστε πολύ έντονος προηγουμένως που σας άκουσα από το βήμα ενώπιον εδώ αρκετού κόσμου. Είμαστε και εγώ και οι συναγωνιστές μας εδώ, που όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ έντονοι, γιατί μιλούμε για ζωές. Είναι ζωές, κάποιες ψυχές, οι οποίες διαμένουν σε ένα χώρο εδώ και δεκαετίες. Από το 1970. Από το 1970 είναι η μεγαλύτερη περίοδος του ενός παιδιού που είναι εδώ και οι υπόλοιποι έρχονταν σταδιακά. Οι υπηρεσίες που τους παρέχονται είναι με λεφτά δικά τους και δεν μπορεί να ερχόμαστε το 2018 να τους λέμε τα λεφτά σας, δεν θα σας τα δίνουμε πίσω, δεν θα τερματίσουμε τις υπηρεσίες σας, γιατί τα χρειαζόμαστε για άλλους σκοπούς ή για να τα διαθέτουμε με την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ευημερίας Τυφλών. Εξηγήστε μας λίγο τι εννοείται με τα λεφτά τα δικά τους. Ναι, το κράτος δηλαδή δεν συμβάλλει καθόλου. Το κράτος δίνει ένα ποσοστό γύρω στις 50-60 χιλιάδες το χρόνο, είναι πάλι επιδόματα των παιδιών που διαμένουν εκεί και υποστήριξη που δεν είναι μεγάλη, είναι 15.000 το χρόνο κάπου εκεί. Ωστόσο, τα υπόλοιπα είναι λεφτά που μαζεύει ο Σύνδεσμος με ράνους στους δρόμους, με τα ενίκια των κτηρίων που δόθηκαν για τους τυφλούς και καταθέτονται σε λογαριασμούς σε όλη την Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό το κλείσιμο για εσάς, κύριε Νικολαίδη? Λοιπόν, το κλείσιμο αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά θα μείνουν χωρίς υπηρεσίες. Τα άτομα εκεί θα μείνουν χωρίς υπηρεσίες. Στις 13 του Δεκέμβρη δεν θα υπάρχουν υπηρεσίες. Το προσωπικό έχει βγει πλεονάζον. Ξέρετε, όταν έχουμε πλεονάζον προσωπικό, δεν μπορεί να προληφθούν άλλοι στη θέση τους. Επομένως, είναι σκοτεινές οι βλέψεις του Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών και αποσκοπούν στην διασφάλιση αλλότριων συμφερόντων. Κάτι άλλο έχουν στο νου τους, σίγουρα όχι τους τυφλούς που διαμένουν στους ξενώνες. Είναι σοβαρό. Οι οποίοι θα μείνουν. Μα εμείς τις έχουμε τερικμηριωμένες, γιατί ο Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών έστειλε τις επιστολές και μάλιστα είπαν πρόσφατα στην τηλεόραση, επειδή δεν τους απαντούσε η κυβέρνηση στα αιτήματα τους, στην προσπάθεια τους να πάρουν κι άλλα λεφτά. Αυτή ήταν η προσπάθειά τους και φαίνεται ότι το κράτος δεν τους δίνει. Η προσπάθειά τους ήταν αυτή. Λοιπόν. Και επειδή δεν καρποφόρησε, τιμωρούν τους τυφλούς. Λοιπόν. Και λένε, δεν μας απάντησε το κράτος και αποφασίσαμε να το κλείσουμε. Μιλούν για ένα πρόγραμμα δήθεν που θα έρθει. Δεν θα έρθει πρόγραμμα πριν τις 13 του Δεκέμβρη και το πρόγραμμα δεν θα το πάρει ο Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών. Το πρόγραμμα θα το πάρει η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών που ξέρει και αγωνίζεται για τα μέλη της και θα λειτουργήσει. Αλλά όταν έρθει η ώρα, θα έχουμε ένα ακόμα χρόνο, γιατί δεν είναι έτοιμο. Ο Υπουργός μας βεβαίωσε ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών, εφόσον έχει στείλει επιστολή που λέει τερματίζονται τις υπηρεσίες της, δεν έχει κανένα ρόλο να διαδραματίσει πια στο χώρο εδώ. Πέτρο, αν μπορεί. Πολύ σοβαρή η καταγγελία. Μπορεί να έχει ακουστικό ο κύριος Νικολαίδης να ακούει, ναι, τον κύριο Αυγουστίνο, τώρα, γιατί είναι η γνώση του το ζήτημα. Τον ακούει? Μας ακούει ο κύριος Νικολαίδης? Νομίζω τώρα τον ακούει. Κύριε Νικολαίδη, μας ακούτε από το στούντιο? Κατερίνα Χριστοφίδου εδώ στο στούντιο. Κατερίνα, σου παρακαλώ. Μας ακούτε? Κατερίνα, με ακούτε? Μάλιστα. Εγώ σας ακούω. Εσείς με ακούτε? Ναι, να ακούσουμε και τι έχει να πει εδώ, γιατί ζήτησε 2-3 λεπτά ο κύριος Αυγουστίνος. Ναι, κύριε Αυγουστίνο. Με ακούτε? Ναι. Επειδή τυχάνει να είμαι μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών, ως από τη συμμετοχή μου από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Τυφλών, κράτησα 4-5 πράγματα. Ο κύριος Νικολαίδης εδώ και χρόνια ήταν μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών και γνωρίζει ακριβώς τα γεγονότα. Λέει ότι το κράτος διά 50-60 χιλιάδες, το κράτος διά πολλά πιο λίγα, ούτε 10 χιλιάδες. Αδιαφάνεια. Υπάρχουν λογιστικά από την KPMG. Οπότε δεν υπάρχει καμία διαφάνεια. Λοιπόν, λέει, μιλάω ότι θα κλείσουν οι ξενώνες. Θα κλείσει εμείς ζητήσαμε να κλείσει το πρόγραμμα των ξενώνων. Το πρόγραμμα των ξενώνων όπως ήταν στέγη. Υπήρχαν
αρκετά άτομα και δικαιολογούσε να υπάρχει στέγη. Υπήρχε νοσηλευτικό προσωπικό γιατί υπήρχε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 ανθρώπους στο χώρο και έχουμε 2 ανθρώπους το πρωινό να τους προσφέρουν υπηρεσίες. Ο ένας από τους 2 είναι νοσηλευτής, να προσφέρει ποιες υπηρεσίες. Άρα, στον προσπάθεια μας να κάνουμε σωστή αξιολόγηση και διαχείριση των λεφτών, όπως ανάφερε ο κ. Νικολαίδης, όλων αυτών που χορηγούν το πρόγραμμα, ζητήσαμε από το Υπουργείο Παιδείας να μεταφέρουμε το πρόγραμμα σε άλλη διαδικασία. Πρότεινε μας το ίδιο το Υπουργείο να πάμε σε πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Εδώ και 3 ημέρες πληροφορηθήκαμε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα οι ευθύνες δεν μεταφέρονται όπως τις παρουσιάζει ο κ. Νικολαίδης προς το Σύνδεσμο. Ο Σύνδεσμος θέλει να κρατήσει στο μάξιμουμ τις υπηρεσίες που μπορεί να κρατήσει προς τους 2 ένικους που παραμένουν εκεί. Και αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι ο Υπουργός να μας καλέσει να μας εξηγήσει γιατί μέχρι σήμερα, ενώ μας ζήτησε το καλοκαίρι, να αναστείλουμε την απόφαση μας μέχρι το Σεπτέμβρη και συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Το Σεπτέμβρη ήρθαμε εμείς και λέμε τερματίζονται οι υπηρεσίες του γυροκομείου για να μπούμε σε άλλο πρόγραμμα. Σήμερα ακούω από τον κύριο Νικολαίδη ότι του έχει δώσει άλλες πληροφορίες τις οποίες εμείς δεν έχουμε. Ναι, κύριε Νικολαίδη, θέλετε να σχολιάσετε. Κύριε, ακούσατε το στούντιο εκεί. Ναι, κοιτάξτε, Υπουργός Εργασίας λειτουργεί σωστά. Διαβουλεύεται με τους τυφλούς, δεν διαβουλεύεται με τυφλοπατέρες που κατακρατούν τα λεφτά τους και τα χρησιμοποιούν όπως αυτοί θέλουν και αποφασίζουν να πετάξουν στους δρόμους ή να στερήσουν από υπηρεσίες, όχι 2, 7 τυφλούς. Διαμένουν 7 τυφλοί εκεί και τους είδετε στις κάμερες σας. Προχθές δεν είναι 2 και μάλιστα το προσωπικό εξυπηρετά τους 7 αυτούς ανθρώπους. Το Γραφείο Ευημερίας όταν έρχεται εδώ καταγράφει 7 άτομα. Οι 5 μένουν συνέχεια εκεί, οι 2 μένουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 2-3 μέρες. Επομένως αυτά τα ψεύδι δεν μπορούν να τα διασπέρνουν μέσω των τηλεοράσεων. Οι τυφλοί δεν θα ανεχτούν άλλων αυτές τις πολιτικές από άτομα που η μόνη τους έννοια είναι πώς να παίρνουν τα λεφτά τους τυφλούς και να τα χρησιμοποιούν ερήμην των τυφλών. Ο Υπουργός λειτουργεί πάρα πολύ σωστά και θα επιμένει για την απομάκρυση των τυφλοπατέρων. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες. Κυρία Κατερίνα, χάνει να είμαι εδώ τυχαίως. Μπαίνω σε ένα διάλογο. Εμείς θέλαμε να συνδυάσουμε τα θέματα της αναπηρίας και βγήκε τώρα κάτι άλλο. Καταρχάς ο κύριος Νικολαίδης πρέπει να αναλογιστεί την ευθύνη την δική του, ο οποίος εδώ και χρόνια δεν μπόρεσε να στηρίξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μιλά για 7 ανθρώπους στον χώρο. Ναι, υπάρχουν 7 ανθρώποι στον χώρο. Η απόφαση του Συμβουλίου του Παγκύπρου Συνδέων Ευημερίας είναι το κλείσιμο του προγράμματος στέγη. Και το λέω με κεφαλαία. Το πρόγραμμα στέγη. Είναι αδιανόητο, κύριε Νικολαίδη, να πληρώνουμε νοσηλεύτρια, να τρώμε τα λεφτά των εθελοντών για ποιον. Δεν έχουμε ανάγκες νοσηλευτικού προσωπικού σήμερα. Άρα θα φύγουμε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα πάμε σε ένα άλλο πρόγραμμα. Εάν το Υπουργείο Εργασίας έκαμε λάθος στην πρότασή του, έπρεπε να μας ενημερώσει και όχι να σας αφήσει να βγείτε στους δρόμους. Και ούτε υπάρχει λόγος να βγείτε στους δρόμους, διότι με απάντηση του πρόεδρος του Συνδέσμου ενημερώνει τους πάντες ότι κανένας δεν θα μείνει εκτεθειμένος, ανεξάρτητα αν θα υλοποιηθεί άλλο πρόγραμμα στις 13 ή όχι. Κύριε Νικολαίδη, κλείνουμε μαζί σας, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Ναι, κύριε Νικολαίδη. Ναι, να πω ότι αυτά που αναφέρονται δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Οι στέγοι, οι ξενώνες, οι όπως τους ονομάζουν, είναι εκεί για τους τυφλούς και μάλιστα αυτοί που λένε ότι δεν θα πάθει κανένας τίποτε, πριν λίγους μήνες υποχρέωσαν έναν άτομο να μεταφερθεί από τον ένα ξενώνα στο άλλον και αυτή που ονομάζεται σήμερα ως νοσηλεύτρια, είναι φροντίστρια επίσης και μένει και τα βράδια και φροντίζει τους τυφλούς, κρατούσε το χέρι της κοπέλας για μία συνεχή εβδομάδα όλο το βράδυ λόγω της φοβίας που είχε με τη μετακίνησή της για να τη σώσουμε. Στη συνέχεια όταν αρρώστησε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και όταν ήθελε, είπαν γιατί να επιστρέψει πίσω, αρνήθηκε ο Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών να τη δεχτεί.
παρά τις δικές μας παρενέσεις ότι αν πάει σε γυροκομείο θα πεθαίνει σε μια εβδομάδα, τελικά δεν ασχολήθηκε ο σύνδεσμος, οι προστάτες μας αυτοί που πρέπει να πας σπίτι τους, ήρθε η ώρα, δεν την αδέχονταν πίσω. Κάποια συγγενής την μετέφερε σε ένα γυροκομείο δυστυχώς ακατάλληλο και μέσα σε μια εβδομάδα απεβίωσε. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, διότι διεξάγεται αυτή τη στιγμή θανατική ανάκριση για το θέμα. Λοιπόν, επομένως, κινδυνεύουν οι τυφλοί. Χωρίς υπηρεσίες στις 13, πώς θα ζήσω, τι θα κάνω. Κύριε Νικολαίδη, καταγράφεται η διαφωνία. Πέτρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγουστίνε. Θα τα ξαναπούμε.